Θα σας καλωσορίσω και εγώ στο φόρουμ των Δελφών 2022 μετά από δύο χρόνια διακοπών του ζωντανού φόρουμ και έχουμε μαζί μας τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας και τραπεζίτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος την περασμένη Πέμπτη εξέδωσε την ετήσια έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδος, ένα τόμος με τα συγχωρήσεως τόσους, 320 σελίδες, που είναι η βίβλος της ελληνικής οικονομίας για το 2021. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα εκεί πέρα, πώς πήγε η παραγωγικότητα, πώς πήγαν οι εξαγωγές, πώς πήγε η χρηματοοικονομική κατανάλωση κτλ. Αλλά αναρωτιέμαι, αυτές τις 200.000 λέξεις περίπου εκεί τις υπολόγισα. Τι διαβάζει κανένας? Νομίζω πολλοί κόσμος. Καταρχήν να τονίσω ότι αυτό το βιβλίο γράφτηκε από 120... Αυτό το βιβλίο... Μ' ακούτε τώρα? Ναι. Αυτή η μεγάλη έκθεση γράφτηκε από 120 άτομα της Τραπέζης Ελλάδος, από τη Διεύθυνση Μελετών και από άλλες διευθύνσεις. Άρα αποτελεί ένα συλλογικό τόμο όπου πολλοί επιστήμονες έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους. Και είναι, πιστεύω, η πιο ακριβής και θα έλεγα και αντικειμενική έκθεση για την ελληνική οικονομία. Σε αυτό συμφωνούμε. Απλώς βλέπω ότι σε κάθε έκθεση του διοικητών της Τράπεζης Ελλάδος επαναλαμβάνονται οι ίδιες προτεραιότητες. Εννοώ μεταρρυθμίσεις, εννοώ κόκκινα δάνεια. Τα ίδια γράφεται και στην έκθεση του 20. Έτσι. Δηλαδή, οι προτεραιότητες, γι' αυτό ρωτάω αν τις διαβάζει κανένας, εννοώ αν τις διαβάζει κανένας από την κυβέρνηση. Ή από την εκάστοτε κυβέρνηση. Τις διαβάζουν και πάρα πολύ. Δεν τις παίρνουν στα σοβαρά. Τις παίρνουν και στα σοβαρά. Όχι, όχι. Ειδικά αυτή η κυβέρνηση νομίζω ότι τις παίρνει πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί όμως, δεν εννοώ για αυτή την κυβέρνηση, ενώ συνολικά, ας πούμε, υπήρχαν στις εκθέσεις Τράπεζας της Ελλάδος πριν το 2009, υπήρχαν προειδοποιήσεις για όλες τις ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας και μετά το 2010 βγήκε ο πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδας, ο διοικητής, και είπε: «Εγώ σας τα είχα πει, τα είχα γράψει στις εκθέσεις». Ενώ αυτή η σχέση σας με την κυβέρνηση, κάθε κεντρικού τραπεζίτη, και δεν εννοώ με αυτή την κυβέρνηση, πόσο παραγωγική είναι? Όσο παραγωγική μπορεί να είναι. Οι κεντρικές τράπεζες είναι ανεξάρτητες. Δεν επιδιώκουν οδηγίες από τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι στο καταστατικό μας, είναι το πρώτο πράγμα που γράφει το καταστατικό, το οποίο ενσωματώνεται και σε συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά οι κυβερνήσεις βεβαίως δεν έχουν υποχρέωση να ακούνε ό,τι λέει ο κάθε κεντρικός τραπεζίτης, αλλά φαντάζομαι ότι οι λογικές κυβερνήσεις το κάνουν, διότι οι τράπεζες είναι εκεί, οι κεντρικές τράπεζες, με τα εξαετή συμβόλαια του διοικητή. Το εξαετέ συμβόλαιο γιατί είναι? Είναι για να περνάει τον πολιτικό κύκλο. Άρα να μπορεί να πει πράγματα τα οποία ίσως εύκολα δεν μπορεί να τα κάνει μια κυβέρνηση μια τετραετίας. Άρα λοιπόν έχει την πολυτέλεια της χρονικής απόστασης και για να μπορεί να τα λέει ελεύθερα. Και αυτό κάνουμε. Ωραία. Φέτος τι λέτε? Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις που έχει η ελληνική οικονομία μπροστά της? Καταρχήν, η ελληνική οικονομία το 2021 περιγράψαμε ότι έδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στα προβλήματα και κάλυψε τις απώλειες της πανδημίας του προηγούμενου έτους. Άρα, δηλαδή, ό,τι έχασε το 20 το κέρδισε το 2021. Άρα, είμαστε περίπου σε επίπεδο εθνικού προϊόντος εκεί που είμαστε και πριν. Τώρα, οι προτεραιότητες για το μέλλον είναι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις σήμερα είναι η ψηφιοποίηση του ελληνικού δημοσίου για να μειωθεί η γραφειοκρατία. Είναι η μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη και με τον πόλεμο της Ουκρανίας παρουσιάζεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος πράσινης ανάπτυξης για την Ευρώπη. Και βέβαια είναι το τρίγωνο της γνώσης, η επένθεση στο τρίγωνο της γνώσης, δηλαδή στην παιδεία, στην καινοτομία και στην εκπαίδευση. Όταν λέμε μεταρρυθμίσεις, επειδή αυτό είναι ένα βασικό πράγμα σε κάθε έκθεση. Και αλλάζουν, δεν είναι κάτι στατικό. Ναι. Οι μεταρρυθμίσεις σημερινές, πέρα από την πράσινη ανάπτυξη και τα λοιπά, και την ψηφιοποίηση του κράτους, ρώτησε πριν ο Γιάννης Πρετεντέρης τον κύριο τον κύριο Θεοδωρόπουλο εάν χρειάζεται άλλη μεταρρύθμιση στο εργασιακό. Εσείς τι βλέπετε ως κεντρική τράπεζα? Εγώ δεν άκουσα τι είπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, άρα θα πω την δική μου άποψη. Εγώ νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια γίνανε πολλές μεταρρυθμίσεις. Και στο εργασιακό γίνανε. Έχουμε μια αγορά εργασίας σήμερα αρκετά πιο
προσαρμοστική από ό,τι ήταν, από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Η μεγάλη πρόκληση σήμερα για την αγορά εργασίας είναι πώς να εκπαιδεύσει το ανθρώπινο δυναμικό, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, πώς να εκπαιδεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό, διότι η τεχνολογία μεταβάλλεται ραγδαία και το εργατικό δυναμικό πρέπει και αυτό να εκπαιδεύεται στις νέες τεχνολογίες για να μην απαξιώνεται. Εγώ πιστεύω ότι εκεί είναι σήμερα η μεγάλη μεταρρύθμιση, διότι σήμερα η αγορά εργασίας από πλευράς ευελιξίας το έχει πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επομένως, και δεν πρέπει να γυρίσουμε βέβαια σε πρακτικές του παρελθόντος. Δηλαδή οι μεταρρυθμίσεις που γίνανε στα χρόνια της κρίσης πρέπει να παραμείνουν. Διότι συνέβαλαν πολύ στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Βλέπετε με αυτή την κεϊνσιανή στροφή όλης της ευρωπαϊκής οικονομίας, δηλαδή το να ρίχνουν λεφτά στην αγορά για να στηρίξουν σε πραγματικές. Βλέπετε μία πιθανή διολύσεις σε λογικές αυτής της παλαιότερης εποχής? Όχι, δεν θα το έλεγα, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε γίνει σοφότεροι όλοι από τα λάθη του παρελθόντος. Πολλοί οργανισμοί, κεντρικές τράπεζες παρακολουθούν τις κυβερνήσεις, βγάζουν εκθέσεις, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, άρα δεν είναι εύκολο μια κυβέρνηση τουλάχιστον της Ευρωζώνης να οπισθοδρομήσει. Το ευρώ πέρασε μέσα από μια πολύ δύσκολη διαδικασία, παρολίγο να διαλυθεί, να το πω ανοιχτά. Η Ελλάδα, όπως είπα και πριν, όπως είπα και χτες μαζί με τους άλλους κεντρικούς τραπεζίτες, απεδείχθη μαμή της ιστορίας, διότι λόγω της ελληνικής κρίσης δημιουργήθηκαν θεσμοί στην Ευρωζώνη οι οποίοι την έχουν κάνει ισχυρότερη. Δηλαδή, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο τρόπος που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιμετωπίζει τις αγορές και άλλοι επίσης θεσμοί στον τραπεζικό τομέα, στον ασφαλιστικό τομέα, όλα αυτά γίνανε λόγω της ελληνικής κρίσης. Μέχρι τότε η Ευρώπη ήταν αθωράκιστη. Και οι εθνικές κυβερνήσεις, αλλά και η Ευρώπη. Σήμερα, βεβαίως, υπάρχουν ακόμα και άλλα πράγματα να γίνουν. Δεν έχουμε τελειώσει την βελτίωση της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης, αλλά ένεκα της ελληνικής κρίσης γίνανε πολλά. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο ότι η Ελλάδα στην κρίση απεδείχθη μαμή της ιστορίας. Όπως υπάρχει και η θεωρία Μαζάουερ, ότι υπήρξε πολλές φορές και μία από αυτές τις φορές ήταν αυτή η φορά. Τώρα, και όμως ναι. Τώρα, έχουμε μια ευρωπαϊκή οικονομία που μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Στην πρώτη κρίση του κορονοϊού, δεν εννοώ την δική μας κρίση, την κρίση της οικονομίας, εννοώ την κρίση του κορονοϊού. Υπήρξε ένα πακέτο σταθεροποίησης της οικονομίας, ενίσχυσης των ευάλωτων κτλ. Βλέπουμε μια δεύτερη κρίση ακρίβειας αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν φωνές από τον Νότο πάλι που λένε πρέπει να στηριχθούν οι οικονομίες, πρέπει να στηριχθούν οι ευάλωτοι, και υπάρχουν και φωνές από τον Βορρά που λένε ότι αυτή τη φορά θα πονέσουμε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πού στέκεται σε αυτό το δίμολο? Θα σας πω. Καταρχήν, να δούμε γιατί έχουμε αυτή την ακρίβεια. Σας θυμίζω ότι πριν από την πανδημία οι ευρωπαϊκές τράπεζες παλεύαμε να αυξήσουμε τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός κινδύευε να γίνει αρνητικός και ήταν σαφώς κάτω από το στόχο του 2% που θεωρούμε ότι ότι αυτός είναι ο ορισμός της σταθερότητας των τιμών. Κάτω από 2% είχαμε σαφώς αποπληθωρισμό με κίνδυνο ύφεσης και ανεργίας. Άρα λοιπόν καταβάλαμε πολύ μεγάλες προσπάθειες. Φτάσαμε στα μίνιμουμ επιτόκια, σε αρνητικά επιτόκια. Μην ξεχνάτε το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα το βασικό επιτόκιο είναι αρνητικό. Είναι μείον 0,5% και σε άλλες κεντρικές τράπεζες. Τι συνέβη μετά? Η πανδημία δημιούργησε μία σειρά από, ας το πω έτσι, από περιορισμούς στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Κλείσανε εργοστάσια. Σταμάτησαν τα πλοία να βρίσκονται σε λιμάνια. Αυτό συνεχίστηκε επί μακρόν. Προς το τέλος της πανδημίας, οι συσσωρευμένες αποταμιεύσεις του κόσμου άρχισαν να μετατρέπεται σε κατανάλωση. Σε κατανάλωση υπηρεσιών, κυρίως όμως αγαθών. Πολλά αγαθά όμως είχαν σταματήσει να παράγονται ή δεν παράγονταν στο βαθμό τον επιθυμητό. Άρα λοιπόν η πρώτη ένδειξη υπερβάλλουσας ζήτησης
και αύξηση των τιμών. Κατόπιν είχαμε δεύτερο κύμα πανδημίας, Δέλτα. Κατόπιν είχαμε τρίτο κύμα πανδημίας, Όμικρον. Άρα λοιπόν υπήρχαν μία σειρά από σοκς από την πλευρά της προσφοράς και το μεγαλύτερο από όλα βέβαια είναι αυτό που ήρθε τώρα. Που, λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά γιατί στην Ουκρανία χύνεται αίμα, αλλά στα οικονομικά εμείς χρησιμοποιούμε μία αργό, είναι ένα σοκ και αυτό από την πλευρά της προσφοράς που, που συμβάλλει στον πληθωρισμό. Άρα λοιπόν έχουμε τέσσερα περίπου πληθωριστικά σοκ από την πλευρά της προσφοράς. Θα μου πείτε τώρα, τι κάνουν εδώ οι κεντρικές τράπεζες. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι εύκολο, ή μάλλον να το πω αλλιώς, θα μπορούσαν οι κεντρικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν πιο αποφασιστικά αυτή την αύξηση του πληθωρισμού, αλλά αν το κάνανε, παραδείγματος χάρη με μια πολύ μεγάλη αύξηση των βασικών επιτοκίων, θα σκοτώνανε την πραγματική οικονομία. Αυτή ακριβώς την ανταλλακτική σχέση αντιμετωπίζουμε σήμερα. Πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε στην ομαλοποίηση και στην αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής χωρίς να σκοτώσουμε την πραγματική οικονομία. Εδώ υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές απόψεις. Υπάρχουν οικονομολόγοι και κεντρικοί τραπεζίτες που λέει κάντο άμεσα. Άρχισε από αύριο να αυξάνεις τα επιτόκια. Μη σε νοιάζει τίποτα άλλο. Υπάρχουν φωνές που λένε όχι, μην κάνεις τίποτα. Περίμενε να τελειώσει ο πόλεμος. Υπάρχουν και ενδιάμεσες, ας το πω έτσι, θέσεις που λένε σιγά σιγά ξεκίνα την ομαλοποίηση. Αυτή τη μέση οδό έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το Μάρτιο, θυμίζω, τέλος Μαρτίου, τελείωσαν οι καθαρές αγορές από το πρόγραμμα το έκτακτο της πανδημίας. Σταδιακά τελειώνουμε τις καθαρές αγορές από το κανονικό πρόγραμμα, το QE που λέμε, και ενδεχομένως από το δεύτερο εξάμηνο να αρχίσουν και οι αυξήσεις επιτοκίων. Εσείς τι είπατε σε εκείνη την... Εσείς προσωπικά λέω ως... Δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτω τι λέμε στα διοικητικά συμβούλια και ειδικά αυτή την περίοδο που είμαστε σε περίοδο σιωπής, όπως λέμε. Κανονικά πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικό σήμερα στο τι σας λέω, διότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε διοικητικό συμβούλιο, θα πάρουμε μέτρα, δεν πρόκειται να σας μιλήσω για αυτά. Γι' αυτό και σας μιλάω τι κάναμε στο παρελθόν. Μάλιστα. Και σας μιλάω με γενικότητες. Ωραία. Η ελληνική θέση που είναι, στην ουσία, ρίξτε περισσότερα λεφτά στην αγορά για να αντιμετωπιστεί, συν ένας πληθωρισμός μπορεί να σταθεί. Δηλαδή, λοιπόν, ως οικονομολόγος θα σας πω. Θα σας συνεχίσω λοιπόν να σας πω σήμερα τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι η ευελιξία, είναι το να έχουμε, τώρα πώς θα το πω στα ελληνικά, το optionality θα μεταφράσουμε, το να μην δένουμε τα χέρια μας πίσω από την πλάτη μας και να έχουμε δυνατότητα χειρισμών. Λοιπόν. Optionality λοιπόν, δυνατότητα χειρισμών, flexibility, ευελιξία και gradualism, σταδιακή προσαρμογή. Πιστεύω ότι και η ελληνική κυβέρνηση, επειδή με ρωτήσατε ποια είναι η ελληνική θέση, και η πλειοψηφία της κοινωνίας, πιστεύω ότι στηρίζει αυτή τη θέση. Διότι ούτε πολύ μεγάλο πληθωρισμό θέλουμε, αλλά ούτε όμως και να βυθίσουμε την οικονομία σε ύφεση θέλουμε. Άρα πιστεύω ότι επικροτείται από την πλειοψηφία τουλάχιστον της κοινωνίας η στάση αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία είναι αυτό που έγινε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό δηλαδή που ονομάστηκε τότε fragmentation. Δηλαδή το να υπάρχει κατακερματισμός με πολύ μεγάλη διαφορά στα spreads των ομολόγων. Αυτό είναι ανεπιθύμητο να ξαναγίνει. Και υπάρχει αυτό το πρόγραμμα των επαναγορών από τις επενδύσεις που είχαν γίνει για την πανδημία. Είναι διαθέσιμο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα του κατακερματισμού. Ναι, βλέπω όμως τα spreads πάλι να αρχίζουν σιγά σιγά και ανοίγει ψαλίδα. Και αυτό το πρόγραμμα τελειώνει το 23, το 20, αν δεν κάνω λάθος. Θα σας πω. Αυτό το πρόγραμμα τελειώνει το 24, άρα έχουμε χρόνο. Και είναι το ποσό το διαθέσιμο είναι πάρα πολύ μεγάλο, 1,7 τρισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν η Ελλάδα που λόγω των ρυθμίσεων που γίνανε με τα τρία μνημόνια, πια είναι πολύ λίγο εκτεθειμένη στις αγορές. Σήμερα το ελληνικό χρέος διακρατείται κυρίως από κράτη, από οργανισμούς, έχει πολύ μεγάλο διάστημα λήξης και χρηματοδοτείται με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο, 1,4
τα 100. Άρα λοιπόν, επίσης, να σας διορθώσω, δεν ανεβαίνουν τόσο πολύ τα spreads, ανεβαίνουν γενικώς τα επιτόκια. Τα spreads, αν δείτε, δεν έχουν ανέβει και πάρα πολύ, δηλαδή οι διαφορές. Ανεβαίνουν όμως όλα μαζί, ακριβώς διότι οι κεντρικές τράπεζες παίρνουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τον υψηλό πληθωρισμό. Έχουμε 5 λεπτά ακόμη και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε και για τις κυρώσεις, πώς επηρεάζουν οι κυρώσεις των ευρωπαϊκών χωρών τη νομισματική πολιτική. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα ζήτημα με το πάγωμα των αποθεματικών της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως συνάδελφος, πρώτα απ' όλα, πώς το βλέπει αυτό? Λοιπόν, από τη στιγμή που ο δυτικός κόσμος αποφάσισε να βάλει πάνω απ' όλα την αδιαπραγμάτευτη ισχύ των συνθήκων, ότι τα σύνορα είναι απαραβίαστα, από τη στιγμή που αποφάσισε να βάλει πάνω απ' όλα τις αξίες και τη δημοκρατία, αποφάσισε να πάρει τα πιο σκληρά μέτρα, έτσι, όχι πολεμικά, όχι στρατιωτικά, για να αντιμετωπίσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Χρησιμοποίησε πράγματι ένα όπλο που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ μέχρι τώρα. Το να παγώσει τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό έχει ξαναγίνει σε άλλες χώρες όπως το Ιράν, στη Βενεζουέλα. Δεν είχε γίνει όμως σε μια μεγάλη πυρηνική δύναμη όπως είναι η Ρωσία. Οι απόψεις εδώ διείστανται, αλλά από τη στιγμή που σας είπα, που βάλαμε πάνω απ' όλα το απαραβίαστο των συνόρων, που εμάς όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι το οποίο μας καίει. Έτσι. Άρα, τους λοιπόν, Έλληνες εννοείται. Βεβαίως. Που βάλαμε πάνω απ' όλα τις αρχές και τη δημοκρατία, νομίζω ότι μας βρίσκει σύμφωνο σε αυτή η κίνηση το να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πυρηνικό οικονομικό όπλο που είναι το πάγωμα των συναλλαγματικών διαθεσίμων. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φυσικά και συμφωνεί και εφαρμόζει τις κυρώσεις. Ναι. Και εμείς. Αυτό όμως ενισχύει και τον πληθωρισμό, δεν ενισχύει? Όχι. Το γεγονός... Δεν ενισχύει. Όχι. Το πάγωμα των... Οι κυρώσεις δεν ενισχύουν τον πληθωρισμό. Θα μου πείτε, οι κυρώσεις συμβάλλουν στην, ας το πω έτσι, στη μείωση της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή στην αντιπαγκοσμιοποίηση, διότι κακά τα ψέματα δημιουργούν διαχωρισμούς. Ίσως να είναι ένα μέτρο ηφαισιακό, δεν είναι σίγουρα πληθωριστικό μέτρο. Φοβάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι αυτού του είδους τα μέτρα θα δημιουργήσουν και θα έχουν και άλλες επιπτώσεις, με την έννοια ότι διάφοροι θα σκεφτούν ότι πια δεν πρέπει να είναι αποθεματικά νομίσματα το ευρώ και το δολάριο? Και ποια να είναι, είναι η απάντηση. Ξέρω εγώ, ή το ρούβλι που θέλουν να πληρώνουν. Και το... Θα είναι πιο ασφαλείς οι διεθνείς επενδυτές αν επενδύσουν στο ρούβλι και στο ρεμνιμπάι? Σήμερα όχι, αλλά... Λοιπόν, θα σας πω την άποψή μου. Σαφώς δημιουργούν ένα θέμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρες με πολύ μεγάλα συναλλαγματικά αποθέματα, όπως η Σαουδική Αραβία, που αναρωτιούνται, μα τι γίνεται τώρα? Χρησιμοποιούνται ως όπλο? Πιστεύω ότι αυτό θα σταματήσει με το καλό τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το δολάριο θα συνεχίσει να παραμένει ένα κυρίαρχο νόμισμα. Μην ξεχνάτε, τα προηγούμενα 20 χρόνια έχει χάσει την ισχύ του. Δηλαδή, ενώ πριν από 20 χρόνια ήταν το 70% των συναλλαγματικών διαθεσίμων των κεντρικών τραπεζών, τώρα έχει πέσει στο 59%. Είναι μια ευκαιρία για το ευρώ να ενδυναμωθεί ως συναλλαγματικό απόθεμα, να ενδυναμωθεί ο ρόλος του ευρώ γενικότερα, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει, και η Ευρωζώνη μάλιστα, να προχωρήσει στην περαιτέρω ενοποίησή της σε έναν υψηλότερο βαθμό ομοσπονδιοποίησης από ό,τι σήμερα, με ένωση κεφαλαιαγορών, με το να βγάλει επιτέλους ένα κοινό ομόλογο που ήδη έχει ξεκινήσει να το κάνει. Με το NGU ήδη δανείζεται 800 δισεκατομμύρια, άρα αρχίζει και, ας το πω έτσι, προχωρεί σε μια κατεύθυνση. Ωραία. Είχα πολλά να ρωτήσω ακόμη, αλλά μας έμειναν 11 δευτερόλεπτα. Θέλω να σας πω ότι ο κύριος Στουρνάρας είναι πάντα αισιόδοξος, ευτυχώς, και πέφτει μέσα. Επομένως, αμήν θα πω όσα είπατε.
ελπίζω να πραγματοποιηθούν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.